Γεια σας και καλώς ήρθατε επίσης στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, σας να κάνετε ένα subscribe, να δείτε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να μας στο Instagram και στο TikTok και φύγαμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο. Είναι Κυριακούλα, θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ, το ψυγείο μου είναι άδειο αυτή τη στιγμή, δεν συμβαίνει ποτέ, αλλά ήθελα να σας κάνω σούπερ μάρκετ haul, οπότε άντεξα και συγκρατήθηκα έτσι ώστε να πάρω όλα όσα χρειάζομαι για να σας τα δείξω κιόλας. Οπότε θα κάνουμε σούπερ μάρκετ haul, θα κάνουμε και meal prep για όλη τη βδομάδα, επομένως φύγαμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Όπως βλέπετε, έχω βγάλει όλα μου τα ψώνια και πάμε να δούμε τι πήρα αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι αγόρασα. Γενικά, έπαιρνα τα ψώνια της εβδομάδας, γιατί σας έχω πει ότι κάνω meal prep μια φορά την εβδομάδα, οπότε είναι αρκετά πραγματάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε από τις πρωτεΐνες μου. Πήρα ένα steak μοσχαρίσιο και 750 γραμμάρια κιμά που είναι μοσχαρίσιο και χοιρινό μαζί. Τα δύο μαζί αυτά έκαναν 8 λίρες, γιατί μπορείς να κάνεις mix and match σε διάφορες συσκευασίες. Εδώ πέρα όλα είναι συσκευασμένα, δεν υπάρχει κρέας να το παίρνεις από κρεοπόλη. Φυσικά, νομίζω υπάρχουν κρεοπόλια, αλλά γενικότερα είναι συσκευασμένα στο σούπερ μάρκετ. Πήρα και ένα κιλό κοτόπουλο σε στήθη. 12 μεγάλα αυγά, όπου το ένα μου έσπασε στο καλάθι όπως το είχα και στενοχωρήθηκα, αλλά θα το ξεπεράσω. Αποσμητικό, σαπούνι πιάτων, αφρόλουτρο και προϊόν προσωπικής υγιεινής. Σταφύλια, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι περίεργος γλυκά, που εδώ συνήθως γενικότερα όλα τα προϊόντα δεν έχουν τη γεύση του προϊόντος. Δηλαδή, αν πάρεις κρέας, δεν θα έχει τη γεύση του κρέατος που θα έχει στην Ελλάδα. Αν πάρεις ντομάτα, θα έχει λίγο γεύση νερό. Περίεργος, τα σταφύλια όμως είναι αρκετά γλυκά. Ντοματάκια κομμένα. 2 κουτάκια πασάτα. 2 κονσέρβες σαρδελίτσες. Είναι μια πάρα πολύ καλή πηγή ωμέγα 3 λιπαρών. Ρύζι μπασμάτι. Ζιπλοκ για να βάζω αξιούς καρπούς και οτιδήποτε θέλω να αποθηκεύω. Μία λευκή σοκολάτα που σας είπα ότι πάντα παίρνω σοκολάτα να έχω στο ψυγείο και τρώω έτσι μια σιρούλα όταν έχω λιγούρες. Το εννοώ, δεν το λέω έτσι για να το πω. Σταφίδες για να κάνω το βραστό μου το μήλο. Ένα trail mix το οποίο έχει κάσιους και σταφίδες για πιο πολύ snack. Και πεκάν, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ και περισσότερο από τα καρύδια. Ένα κιλό συνολικά γιαούρτι. Πιπεριές, εννοείται, χρωματιστές. Μου αρέσουν πολύ περισσότερο από τις πράσινες. Και γενικότερα σας προτείνω, εάν π.χ. τρώτε πιπεριές ή σε κάποιο άλλο τρόφιμο, διαλέξτε χρωματιστές γιατί έτσι μπορείτε να πάρετε πολλά διαφορετικά στοιχεία. Για παράδειγμα, έχει παραπάνω βιταμίνη C η πιπεριά η κόκκινη από ότι για παράδειγμα η πράσινη. Τα αγαπημένα μου bagels για το πρωινό μου. 2 πακέτα πένες ολικής άλυσης. 2 μαρουλάκια. Τορτίγες ολικής άλυσης για τα ράπ και τα μπουρίτα που κάνω. Κόκκινα μήλα για να κάνω το βραστό μου μήλο όπως είπα. Και χαρτί υγείας. Αυτά είναι όλα όσα πήρα. Αρκετά πραγματάκια. Πάμε λίγο να τα βάλω στη θέση τους και μετά να ξεκινήσουμε λίγο το meal prep μας για τη βδομάδα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ξεκινάω με τον κιμά μου για τα μακαρόνια μου. Ξεκινάω και κόβω 2 κρεμμύδια. Εμένα ήταν αρκετά μικρά, οπότε επέλεξα να κόψω 2. Εάν δεν σας αρέσει το κρεμμύδι, μπορείτε να μην βάλετε για καθόλου, να βάλετε ένα, οτιδήποτε θέλετε. Ψιλοκόβω λοιπόν το κρεμμύδι όσο πιο καλά μπορώ και σε μια κατσαρόλα βάζω λίγο ελαιόλαδο, το αφήνω λίγο να κάψει και ρίχνω μέσα το κρεμμύδι μου να το τσιγαρίσω. Αφού λοιπόν πάρει χρώμα, ρίχνω και τον κιμά μέσα. Επίσης, ταιριάζει πάρα πολύ και τριμμένο καρότο, όσο και να το πιστεύετε. Εγώ δεν έχω τρίφτη εδώ πέρα, οπότε ναι, αλλά να το γνωρίζετε. Ανακατεύω μέχρι να τσιγαριστεί και ο κιμάς και προσθέτω αλάτι, κανέλα και chili flakes. Μπορείτε να βάλετε και πιπέρι, εννοείται. Προσθέτω και ένα κουτάκι πασάτα και ένα τενεκεδάκι ντοματάκια κομμένα. Take me back where I belong. Και ανακατεύω. Τον αφήνω να βράσει γιατί έτσι θα πάρει όλη τη γεύση που θέλουμε. Και στο μεταξύ συνεχίζω με το να πλύνω τα φύλλα από τα μαρούλια μου. Τα αφήνω να στεγνώσουν και πιάνω να ασχοληθώ με τις πιπεριές μου. Τις καθαρίζω, βγάζω τα σπόρια για να μην βγάλουν πικρίλα και τις κόβω σε φέτες, όχι πολύ λεπτές και όχι πολύ χοντρές, σας το έχω ξαναδείξει, απλά σας το υπενθυμίζω. Τις βάζω σε ένα τηγάνι λοιπόν, χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα, προσθέτω αλάτι και πιπέρι, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε μποχαρικό θέλετε και τις αφήνω να τσιγαριστούν με τα ζουμιά τους. When I
καταλάβει. Όσο λοιπόν γίνονται, εγώ κόβω το μαρούλι μου. Βλέπετε, κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, έτσι ώστε να πάρει όλη τη δικασία λιγότερο χρόνο, γιατί είναι αρκετά τα φαγητά τα οποία φτιάχνω και δεν θέλω να μου παίρνει άπειρες ώρες. Μόλις λοιπόν οι πιπεριές μαλακώσουν, τις αφαιρώ από τη φωτιά. Ξεκινάω και το κοτόπουλό μου, το οποίο θα κόψω σε κομμάτια, όσο μικρά ή μεγάλα θέλετε εσείς. Σε ένα κατσαρολάκι λοιπόν προσθέτω ελαιόλαδο, βάζω και τα κομμάτια από το κοτόπουλο. Προσθέτω αλάτι και ένα μείγμα μπαχαρικών το οποίο προορίζεται για κοτόπουλο και ανακατεύω μέχρι να πάρουν ένα χρώμα και να ψηθούν εξωτερικά όλα τα κομμάτια μου. Τότε χαμηλώνω τη φωτιά μου στο μέτριο και αφήνω το κοτόπουλό μου να σιγομαγειρευτεί. Μόλις πλέον έχει εξατμιστεί και απορροφηθεί η υγρασία, το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Φτιάχνω και μερικά σφιχτά βραστά αυγά. Είναι ένα πολύ ωραίο σνακ για μετά το γυμναστήριο. Χρονομετρώ λοιπόν 5 λεπτά από όταν ξεκινάει να κοχλάζει το νερό. Ήδη το νερό όμως το έχω ζεστάνει με βραστήρα, να σας το πω και αυτό. Κάτι που έχω παρατηρήσει είναι ότι ακόμα και τα φρούτα πολλές φορές χαλάνε στο ψυγείο. Επομένως, αυτό που κάνω με τα σταφύλια μου είναι να τα πλύνω πολύ καλά και να τα τοποθετήσω σε ταπεράκια έτσι ώστε να τα έχω πραγματικά έτοιμα και να μην ασχοληθώ καθόλου μέσα στη βδομάδα. Επόμενο σνακ που μου αρέσει πάρα πολύ να έχω έτοιμο είναι η ξηρή καρπή. Φτιάχνω λοιπόν σακουλάκια με κάσιους, σταφίδες και πεκάν. Είχα και ένα σακουλάκι με ξηρούς καρπούς που είχαν περισσέψει κάποιοι, οπότε προσέθεσα και αυτούς. Τελευταία συνταγή που έκανα λοιπόν ήταν το βραστό μου το μήλο, το κλασικό. Θα σας βάλω βίντεο από πάνω το πατήστε αν το έχετε δει, την αναλυτική συνταγή. Αλλά ουσιαστικά καθαρίζω και ξεφλουδίζω τα μιλαράκια μου και τα βάζω σε μια κατσαρόλα μαζί με σταφίδες, κανέλα, νερό. Και το αφήνω να βράσει μέχρι να έχει αυτήν εδώ την υφή, να έχει εξατμιστεί δηλαδή η υγρασία. Βλέπετε, αυτά είναι όλα τα φαγητά τα οποία έφτιαξα και τα οποία έχω έτοιμα για τη βδομάδα μου και πραγματικά φτάνουν για 7 μέρες για ένα άτομο. Είναι ό,τι καλύτερο να κάνετε meal prep. Δεν το έκανα και το κάνω από όταν ξεκίνησα να μένω μόνη μου και πραγματικά σου αλλάζει όλη τη διάθεση για το φαγητό. Και είναι πολύ πιο εύκολο να τρως υγιεινά, εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, τώρα τελειώσαμε τα πάντα με το meal prep. Θεωρώ σας έδειξα πραγματικά ό,τι κάνω τις Κυριακές και μου πήρε και παραπάνω χρόνο λόγω της κάμερας. Η ώρα τώρα είναι 9:15 το βράδυ και απλά off. Όπως είδατε λοιπόν, κάνω διάφορα φαγητάκια τα οποία μπορώ να τα φάω μέσα σε όλη μου τη βδομάδα με διαφορετικούς τρόπους για να μην βαριέμαι. Και αυτό που κάνω συνήθως είναι να κάνω φρέσκο ρύζι, μακαρόνια, αυτά νομίζω. Οπότε ναι, είναι τα συνοδευτικά τα οποία κάνω συνήθως. Γιατί πρώτον δεν τρώγονται άμα τα έχεις αφήσει στο ψυγείο και δεύτερον γιατί δεν χωράνε άλλα πράγματα στο ψυγείο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Πείτε μου αν σας άρεσε και πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε κι άλλο τέτοιο βίντεο, αλλά με διαφορετικές συνταγούλες και διαφορετικό meal prep μες τη βδομάδα, γιατί νομίζω είναι ενδιαφέρον και μπορώ να σας δώσω ιδέες. Για να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Αυτά από μένα και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς πάντα τέλεια. Πολλά πολλά φιλάκια.